Ρεζίλη των σκυλιών στην κυριολεξία έγιναν εκ νέου οι Τούρκοι αφού ρωσικέ δημοσιογραφικέ πηγέ ανέφεραν ότι οι απειλέ του υπερφύαλου Τούρκου Ναβάρχου από και συμβούλου του Ερντογάν περί άμεση ενεργοποίηση των S400 κατά τη Ελλάδο είναι κενέ. Η Τουρκία κατέχει εδώ και μήνε τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα εράμινα S400 με τα οποία Τούρκοι ειδικοί συχνά απειλούν ότι θα επιτεθούν σε εχθρικά συγκεκριμένα ελληνικά αεροσκάφη. Παρά το γεγονό ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει τα ρωσικά συστήματα αεράμινα S400 Triumph εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και τα έχει ήδη δοκιμάσει πολλέ φορέ, αρνείται πεισματικά να επιτρέψει τι υπηρεσίε Ρώσων στρατιωτικών ειδικών και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία εξακολουθεί να μην μπορεί να θέσει τα συστήματα σε επιφυλακή για την άμυνα τη χώρα, αναφέρει η ρωσική ιστοσελίδα με θέματα άμυνα. Όπω προκύπτει από τη δήλωση του Ναβάρχου, ένα αποστρατεία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Τζιχάτ Ιάιτσι, το τουρκικό έδαφο και ο τουρκικό εναέριο χώρο είναι πολύ ευάλωτα σε επιθέσει σε οποιοδήποτε εχθρού, καθώ τα αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα S400 που αποκτήθηκαν νωρίτερα από τη Ρωσία δεν μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν λόγω κάποιων προβλημάτων που έχουν προκύψει. Τονίζει ο Ρώσο ειδικό παραθέτοντα τι χθεσινέ δηλώσει του Τούρκου Ναβάρκου ένα από στρατεία από τις οποίες αποκαλύπτεται ότι τελικά οι ρωσικοί πύραυλοι δεν μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παρά μόνο παρουσία Ρώσων, κάτι που αρνείται πεισματικά η Τουρκία για να μην προκαλέσει την Ουάσιγκτον. Ρώσοι δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν ότι δεν έχουν αποσαφανιστεί από τουρκική πλευρά οι πιθανοί λόγοι για την έλλειψη συγκεκριμένη γνώση των Τούρκων ειδικών, ειδικά κατά τη διαδικασία συναρμολόγηση των ρωσικών πυράβλων S400. Με λίγα λόγια, οι Τούρκοι συναρμολόγησαν του S400 χωρί την παρουσία Ρώσων, ενώ όσε φορέ ενεργοποίησαν τα ραντάρ του δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ειδικά στη δυνατότητα δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλου κατά στόχου. Αυτή η πληροφορία ουσιαστικά επιβεβαιώνει παλαιότερο άρθρο μα με το οποίο είχαμε αναφέρει ότι οι Τούρκοι μηχανικοί προσπάθησαν μόνοι του να ανοίξουν του εγκεφάλου των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S400. Με σκοπό να διεξάγουν την αντιγραφή του ενώ ήθελαν να πειράξουν και το σύστημα αναγνώριση φύλου εχθρού. Αντί γι' αυτό όμω, οι Τούρκοι φέρονται να κατέστησαν κάποια από αυτά τα συστήματα άχρηστα έντελο, κάνοντα του Ρώσου μηχανικού να τραβάνε τα μαλλιά του με την ασχετοσύνη του. Οι Τούρκοι ήθελαν επίση να πειράξουν και τα συστήματα αναγνώριση φύλου ή εχθρού, τα οποία καταστάθηκαν από Ρώσου μηχανικού, οι οποίοι όμω σύμφωνα με πηγέ του την είχαν στήσει κανονικά. Η Άγκυρα με αυτή την κίνηση ήθελε να ελέγξει το λογισμικό των ρωσικών πυράβλων για να προετοιμάσει τα συστήματα αυτά κατά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας ή απλώς ήθελε να πείσει τις Ηνωμένε Πολιτείες ότι οι S-400 δεν αποτελούν γενικά απειλή για τη συμμαχία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.